Εντάξει, Μαρτίκα σε mode κόσμο. Θέλω να πω κάτι. Θέλω να το σχολιάσουμε αυτό. Αυτό για το έπαθλο και για τις κουβέντες. Νομίζω ότι έχει δύο αναγνώσεις αυτό το οποίο είπε ο Σπύρος ο Μαρτίκας. Να πω αυτό που κατάλαβα εγώ. Κατάλαβα ότι εννοεί ότι αφού ο κόσμος μπήκε στη διαδικασία να με κρατήσει 9 φορές, 9 φορές ψήφισε για να μείνω, τόσος κόσμος θα χαρεί που θα μείνω. Θα μοιραστεί τη χαρά μου. Όχι, όχι. Εγώ το πήρα λίγο διαφορετικά. Θα μοιράσει τα χρήματα. Δεν ξέρω, μου ακούστηκε κάπως άσχημα. Γιατί θα κερδίσει ο κόσμος μαζί μου, εγώ το έπαθλο θα πιάσει τόπο. Παιδιά, περιμένετε. Εγώ πιστεύω ότι ο Μαρτίκας είπε το εξής, ότι με αυτά τα λεφτά θα δημιουργήσω κάτι που θα βοηθήσει πολύ κόσμο. Α, έτσι. Γιατί μιλάμε και για ένα φαρμακοποιό, δεν μιλάμε και για ένα. Μισό λεπτό. Γιατί εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Βοηθήστε με εσείς αν το καταλάβατε. Τι εννοώ. Ήθελα να πω εξ αρχής. Δηλαδή, αν κάποιος δεν είναι φαρμακοποιός, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Όχι, όχι, όχι. Εννοώ, Ιωάννα, ότι. Μπορεί να δημιουργήσει κάτι που να μπορεί να βοηθήσει αρκετό κόσμο. Όπως... Είναι πολύ λαϊκίστικο όλο αυτό. Φιλοδοπική είναι οργάνωση. Μπορεί να τα δωρήσει αυτά τα λεφτά. Βρε, μπορεί να κάνει αγάπη μου γλυκιά, πρέπει να είσαι φαρμακοποιό. Όχι, να είσαι αλλά και ω φαρμακοποιό που έρχεται σε επαφή με πολύ κόσμο και γενικά με τα φάρμακα και με ανθρώπου που έχουν ανάγκη, μπορεί να βρει κάποιο συγκεκριμένο σημείο ή τομέα. Έχει κάνει αρκετέ φιλανθρωπίε. Τουλάχιστον από ό,τι μου έχει πει. Ναι. Εμένα μου κάνει λαϊκισμό αυτό, συγγνώμη, δεν μου αρέσει να το ακούω. Αν και προτιμώ τον Άρη που λέει. Και προτιμώ τον Άρη που λέει: θέλω να νοικιάσω σπίτι στην Γλυφάδα και η μαγιά του που το κάνει, τα λεφτά είναι δικά του. Δεν έχω καταλάβει ένα πράγμα όμως. Συγγνώμη. Όχι, όχι, τι εννοεί. Όχι αυτό. Η κουβέντα που μετέφερε ότι άκουσε τον Άρη ο Μαρτίκας έγινε ότι αν κερδίσω το έπαθλο, θέλω να πάρω αυτά ή ως δεδομένο ότι κερδίζοντας το έπαθλο εγώ θα κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Έτσι όπως λέει ήδη τα χρήματα που έχει κερδίσει μες στο παιχνίδι, υπολογίζει μετά και το έπαθλο αν έρθει θα κάνει αυτά τα πράγματα. Α, γιατί έτσι όπως το είπε είναι σαν το έχει δεδομένο. Τι είναι οικονομικά. Εννοείται ότι έχει κερδίσει πολλά χρήματα. Αλλά δεν ξέρω πόσα λεφτά παίρνει και δεν μας ενδιαφέρει κιόλα. Όχι, δεν είναι. Ναι, απλά θέλει να πει η Στέλλα ότι ήδη είναι ένα παίκτη πολύ δυνατό και φαντάζομαι από αυτά που θα έχετε συζητήσει ότι θα είναι μέχρι τώρα. Όλοι έχουν δικαίωμα στο πολλά κερδισμένο. Ναι, και δεν νομίζω γιατί μα αφορά τι θα κάνει ο Άρης άμα θα νοικιάσει μια βίλα στη Γλυφάδα. Δεν είναι κακό, σωστά. Φυσικά και δεν είναι κακό. Δικαίωμά του είναι. Για να μην υπάρχει παρεξήγηση αυτό που είπαμε για τον Μαρτίκα, προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε τι να εννοούσε. Σαφέστατα, αν εννοούσε αυτό που είπες, είναι λαϊκισμός, αλλά δεν ξέρουμε αν εννοούσε αυτό έτσι. Δεν το ξέρουμε. Αυτό το έχουμε ξαναδεί σε παιχνίδια. Ναι. Έχουμε ξαναδεί όχι μόνο στο Survivor και σε καθαρό αίμα απλά reality και όχι επιβίωσης. Να υπάρχουν παίκτες που λένε αν κερδίσω θα μοιράσω. Ναι, το έχουν πει πολλοί και δεν θέλω ξέρουμε να αν το κάνουν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι εννοούσε. Επειδή όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όντως, όπως ακούμε να λένε και βλέπουμε, χειρίζεται πολύ καλά το λόγο. Σωστά. Είναι κάτι το οποίο επιδέχεται διαφορετικών αναγνώσεων. Δηλαδή. Όπως τώρα είπαμε εμείς διαφορετικά πώς ο καθένας το ερμηνεύει, έτσι αυτομάτως μπορεί κάποιος να σκεφτεί. Ένα, το να λες είναι σαν να προσκαλείς και να προκαλείς τον κόσμο να σε στηρίξει, γιατί βγαίνοντας όταν έρθει αυτή η στιγμή, πιθανώς να έχεις κάτι να περιμένεις από τον Σπύρο τον Μαρτίκα, όπως το ερμηνεύει ο καθένας. Άρα, τότε μπορεί κάποιος να το πει λαϊκίστικο ή οτιδήποτε, να το πει ότι είναι σαν κάλεσμα, ότι τους καθοδηγεί με έναν τρόπο. Απ' την άλλη κάποιος μπορεί να πει ότι όπως ο κόσμος χαίρεται και με κρατάει μέσα βλέποντάς με, έτσι ακριβώς θα το κερδίσω, αν το κερδίσω, θα το γιορτάσω, θα το χαρεί και ο κόσμος μαζί μου. Πάντως αν θες να κάνεις κάτι φιλανθρωπικό, τώρα είναι να μην το ανακοινώσει καν, να πάρει τα χρήματα και να το κάνει μετά στο τέλος. Εκεί λοιπόν θέλω να σταθώ για να το κλείσω ότι υπάρχουν περιπτώσεις χωρίς να μπορούμε να. Δεν προδικάζω. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που έχουμε ακούσει να βγάζουν σημαίες και να λένε θα κάνω αυτό, θα κάνω αυτό. Και τελικά, όταν έρχεται η στιγμή, δεν κάνουν τίποτα. Όχι γιατί εμείς δεν το ακούσαμε, γιατί εκείνοι δεν το έκαναν. Να τα λέμε κι αυτά. Χωρίς να ξέρουμε ο άνθρωπος τι θα κάνει, έτσι, αν κάνει. Έτσι. Ωραία. Και να κάνω εγώ μια τεχνική ανάλυση λίγο για Σπύρο Μαρτίκα. Γιατί με τον Σπύρο Μαρτίκα δεν μπορείς να ακούς αυτά που λέει και να λες αυτό είναι. Πρέπει να βάλεις κάτω τα χαρτιά και να μελετήσεις τη στρατηγική του. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν μπορεί να ξέρει πολύ καλά ότι δεν μπορεί να κερδίσει τον Άρη για κανένα λόγο δεν μπορεί να τον κερδίσει. Στου στίβου μάχη. Αγωνιστικά. Πώς θα τον κερδίσει λοιπόν, επικοινωνιακά. Και πώς πάει το παιχνίδι, να δημιουργήσει λοιπόν ένταση, να τσιγκλίσει τον Άρη και την Ασημίνα, να του τουρμπήσει, να εκνευριστούν και στην πρώτη ψηφοφορία που μπορούν όλοι μαζί. Προφανώς σε ατομικό θα είναι για να μπορούν να πάνε όλοι μαζί. Ή έτσι όπως έγινε το παιχνίδι, μπορεί να συμπέσουν στην ίδια ομάδα, την άλλη εβδομάδα μπορεί να είναι στην ίδια ομάδα, να του τσιγκλίσει τόσο πολύ που να πει: θέλετε να με διώξετε. Ναι, θέλετε να με διώξετε. Είστε μάγκες. Ελάτε να βγούμε έξω. Ο Άρης ήθελε όμως να πει. Ο Άρης και η Σημίνα προσφέρθηκαν. Προσφέρθηκαν, αλλά με να το μαζέψανε. Το πίστεψες εσύ αυτό. Τώρα να δούμε όμως. Όχι.
Στέλνω ηθικό. Αν μου έλεγε ναι, θα είχα λίγο πρόβλημα. Γενικά εσύ δεν είχε καλή σχέση. Αυτό θα σε ρώταγα πριν. Δεν είχε καλή σχέση με τον Άρη. Θυμάμαι από εκείνη τη φορά που είχε κερδίσει την ατομική ασυλία. Και είχε καταλάβει ότι πήγαν καλέ σχέσει. Δεν έχω τίποτα με τον Άρη. Είχε προτείνει τη Σοφιά, απλά έλεγα αυτά που έβλεπα. Και ο Άρη αναντιονόταν γιατί δεν του άρεσε. Τι έβλεπε, υπήρχε όντω αλαζονία που λέμε. Έπαρση. Ναι, υπήρχε. Από την αρχή του παιχνιδιού ο Άρης μπήκε με λίγο έπαρση. Δεν χάνω ποτέ. Έχω 30 χρόνια εμπειρία στο ποδόσφαιρο. Έχεις έπαρση τάλα. Είμαι πρώτη στα στατιστικά. Έχει κάνει διάφορες δηλώσεις. Το έχουν πει και άλλοι παίχτες αυτό, αλήθεια. Έχει κάνει διάφορες δηλώσεις. Και εντάξει. Πάντως, επειδή δεν πρόλαβα πριν να πω, για να σχολιάσουμε και συνέχεια αυτά που λέει η Στέλλα, αυτή την εικόνα και τον παραλληλισμό με τον αλληπροφεσόρ και με την εικόνα που όσοι έχουν δει το Casa de Papel μοιράζονται τα χρήματα από πάνω, είναι κάτι που συνειρμικά μπορεί να κουμπώσει στο μυαλό του κόσμου. Ναι, γι' αυτό και λέω ότι θέλει, σαν περσόνα και σαν κίνηση, δώστε στο λαό. Δεν ξέρω και αν θα βγει να μοιραζεί. Ότι είναι η κασία αυτό που λέμε, δεν ξέρω τι έχει πει. Απλά εμείς κρίνουμε αυτό που ακούσαμε και το πιστεύουμε. Εσύ τώρα δεν το είχα σκεφτεί και είναι πολύ σωστό. Κάντε λίγο μια εικόνα, αν μπορούσατε γραφικά μα κάποια στιγμή να το κάνουμε. Γιατί απευθύνεται στο υποσυνείδητο. Του κόσμου και πολλές φορές το υποσυνείδητο επηρεάζεται πιο το πολύ. Το σίγουρο είναι ότι όλοι έχουν δικαίωμα αυτή τη πάντως στιγμή ωραία. Που είναι μέσα για να κερδίσουν. Μ' αρέσει όμως, γιατί να τα λέμε και αυτά, όταν σου εντριγκάρει το μυαλό και σε βάζει να σκέφτεσαι, να βλέπεις, είναι ωραίος. Γιατί εμάς δεν μας έκανε εδώ καλύβα. Δεν τον βαριέσαι σίγουρα. Μας έκανε καλύβα, τον ερμηνεύαμε πόση ώρα. Με το που τέλειωσε το βίντεο, ερμηνεύαμε τι ήθελε να πει. Το συμβούλιο του νησιού, του δικού μας νησιού. Βάλτε εδώ πέρα τους τέτοιους, πώς τους λένε. Το ωραίο είναι το ωραίο είναι ότι όταν ο Σπύρος μιλάει, επικρατεί ησυχία. Κανείς δεν μιλάει. Μην του κόψει το λόγο και χάσει τον ήρμό του. Όλοι καθόμαστε και ακούμε τι έχει να πει. Αυτό δεν είναι κάτι που το επιδιώκεις, είναι κάτι που προκύπτει. Και συνήθως λένε ότι όταν ένας άνθρωπος έτσι που τον ακούνε πάρα πολύ προσεκτικά και όλοι σιγούν, γενικά λέω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ηγετικά προσόντα. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει στην περίπτωση αυτή. Ρήτορα. Πάντως σίγουρα έχει έναν λόγο οδυνό. Στι πιο πολλές περιπτώσεις εκεί μέσα είναι όπως εγώ με τον Κωνσταντίνο, που είναι σε φάση. Τι είπε τώρα, με έβρισε. Είναι και μερικές περιπτώσεις. Τον Κωνσταντίνο ξέρει να ανησυχούν για την 9 φορές που τον έχει κρατήσει ο κόσμος στο Σπύρο Μαρτίνο. Αυτό έχει δίκιο που λέει Μάρτζη. Γιατί όλοι έχουν, όπως είπε και η Μάρτζη, δικαίωμα, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, στο έπαθλο. Γιατί κάποιοι λέγανε. Θα πας και για το έπαθλο, του είχε πει ασημίνα προκλητικά. Να δεν έπρεπε. Να δω πώς θα πάνε και με τις νέες ομάδες. Οι ομάδες άλλαξαν ξανά, νέοι αρχηγοί. Νέες εισαγωγικά ομάδες, ίδιες ομάδες. Μόνο η Σταυρούλα άλλαξε και πήγε στους κόκκινους. Αγώνες κατάταξη κέρδισε ο Νικογιάννης και ο Στάθης. Αυτό ήταν το ωραίο. Έκπληξη, ήτανε δεν το περιμέναμε. Ναι, περιμέναμε τον Άρη να είναι ψηλά. Ή την Ασημίνα. Ναι, ή την Ασημίνα. Ήταν πάρα πολύ κοντά. Το παιχνίδι των ανατροπών. Ακριβώς. Και ο Στάθης, ως πρώτο παίκτη στην ομάδα του, επέλεξε τη Σταυρούλα. Και όχι τον Άρη. Και αυτό σχολιάστηκε ιδιαίτερα από όλους. Ήταν λίγο έκπληξη. Ποικιλοτρόπος, ποικιλοτρόπος θα λες. Θα λέμε ωραίες λέξεις. Έτσι.